Αυτά τα δύο λοιπόν εργαλεία, το παράλληλο σύστημα πληρωμών, όχι παράλληλο νόμισμα, επαναλαμβάνω, και ηλεκτρονικό μάλιστα, μέσα από το τάξη. Εντάξει, επί της ουσίας είναι δύο νομίσματα όμως. Όχι, δεν είναι. Δύο νομίσματα έχουμε σήμερα. Ναι. Δύο νομίσματα έχουμε σήμερα. Πέστε μου κάτι, αυτό πόσο προχώρησε. Υπάρχει εκείνη η είδηση που είχαμε βγάλει στην Καθημερινή, θυμάστε, mm-hmm. τη δική σα παρουσίαση στο think tank του κ. Λαμόντο, που είχατε πει ότι είχατε ένα σχέδιο χακαρίσματος της τάξης, της βάσης δεδομένων, προκειμένου να το δημιουργήσετε αυτή τη βάση. Προχώρησαν καθόλου αυτά τα σχέδια, ήταν όλα θεωρητικά και είχαν μείνει τελείως στον αέρα. Καταρχάς, να σας εξηγήσω την έννοια και το τι σημαίνει όσο αφορά την έλλειψη νομιμότητας στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι ο Υπουργός Οικονομικών έχει την ευθύνη για όλα αυτά τα ζητήματα, έχει την πολιτική ευθύνη απέναντι στη Βουλή για την ασκούμενη πολιτική, για τη διαπραγμάτευση, αλλά δεν έχει στη δικαιοδοσία του τις βασικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία είναι μια τρόικα εν κράτη, ήταν εντελώς ξένο κομμάτι του Υπουργείου από εμένα. Το οποίο ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ουσιαστικά έχω την πολιτική ευθύνη χωρίς να έχω τον έλεγχο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Απ' την άλλη, να προσπαθείς να χακάρεις βέβαια κάτι τέτοιο χωρίς νομοθετική κάλυψη. Κανένας δεν προσπάθησε να χακάρει τίποτα. Η νομική κάλυψη είναι δεδομένη, συνταγματικά. Τα δεδομένα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων υπόκειται στον Υπουργό Οικονομικών. Το γεγονός ότι εγώ χρειάστηκε να μιλήσω με κάποιες υπηρεσίες εντός του Υπουργείου, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε αυτού του είδους τη δυνατότητα απόσβεσης ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους πολίτες και των πολιτών προς το δημόσιο, πίσω από την πλάτη της Τρόικας εν κράτη μέσα στο Υπουργείο, καταδεικνύει την προσπάθεια που κάναμε για ουσιαστικά ανάκτηση εθνικής κυριαρχίας. Ήταν απόλυτη ευθύνη μου να το προσπαθήσουμε αυτό. Και το γεγονός ότι έπρεπε να το προσπαθήσουμε καταδεικνύει την απώλεια εθνικής κυριαρχίας πάνω στα Υπουργεία μας. Και αυτό είναι πρόβλημα για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Όχι μόνο για τη δική μας, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Αυτό αποτελεί ένα ζήτημα που έπρεπε να εξαγριώνει όλους τους Έλληνες.